Η θερινή περίοδος στη Χαλκιδική πλησιάζει. Αυτό είναι, αποτελεί μια άρεστη αφορμή για να γυρίσουμε να ξανακοιτάξουμε εκ νέου το οδικό δίκτυο της Χαλκιδικής. Τα προβλήματα που υπάρχουν και τι βελτιώσεις μπορούν να γίνουν επί αυτών. Φυσικά η θερινή περίοδος δεν είναι ο μοναδικός λόγος για τον οποίο το οδικό μας δίκτυο θα πρέπει να βρίσκεται σε άρεστη κατάσταση καθώς κατά τη διάρκεια του χρόνου είναι πολύ φορτισμένο και από τους μόνιμους κατοίκους αλλά και από τους επισκέπτες της Χαλκιδικής. Θέλω να πιστεύω ότι οι πιέσει μα προ αυτή την κατεύθυνση, προ την κατεύθυνση δηλαδή τη βελτίωση του οδικού δικτύου που ισοδυναμεί με βελτίωση στην καθημερινότητα των πολιτών, μπορούν να πιάσουν τόπο μέσα από μια σειρά παρεμβάσεων που ετοιμάζει η Περιφέρεια Κεντρική Μακεδονία και η οποία έχει προγραμματίσει για το επόμενο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με πληροφορίε ασφαλή που διαθέτουμε, μια σειρά παρεμβάσεων επάνω στο δικό δίκτυο μιλάμε για την βελτίωση των χαρακτηριστικών των δρόμων, για διαγράμμιση, για κοπή χόρτων και κλαδιών, για φωτισμό, για κάλυψη κάποιων κακοτεχνιών. Υπάρχουν ήδη και αναμένονται να δημοπρατηθούν το επόμενο χρονικό διάστημα εργολαβίες αρκετές και κάποιων εκατομμυρίων ευρώ μάλιστα, οι οποίες θα καλύψουν και το κεντρικό και το βόρειο αλλά και το νότιο κομμάτι της Χαλκιδικής. Ταυτόχρονα υπάρχει συγκεκριμένη χρηματοδότηση ε, για επιπλέον βελτίωση των οδικών αξώνων αλλά και συγκεκριμένη χρηματοδότηση για τη βελτίωση του οδικού άξονα Θεσσαλονίκης-Μουδανιών. Ε, ταυτόχρονα υπάρχει η τρέχη εργολαβία η οποία ε, ε, έχει ως αντικείμενό της τη διόρθωση των πρανών και πάνω σε αυτή μπορούν να βελτιωθούν κάποια από τα σημεία του οδικού κυκλώματος της Χερσονήσου-Της Σιθωνίας ενώ από τις εργολαβίες που σας ανέφερα, οι οποίες θα βρεθούν σε λίγο καιρό σε εξέλιξη, μπορεί να γίνει άμεσα παρέμβαση και στο θέμα των κατολιστήσεων στην περιοχή Τρυπητής-Ουρανούπολης. Ταυτόχρονα να πούμε εδώ ότι σύμφωνα με την έρευνά μας η Εγνατία Οδός αναμένεται να δημοπρατήσει το προσεχές διάστημα το περίφημο ορφανό χιλιόμετρο του οδικού άξονα Μουδανιά-Κασάνδρα, το οποίο έχει μείνει ανολοκλήρωτο σε ένα σημαντικό έργο και για τον τουρισμό της Χαλκιδικής αλλά και για τους μόνιμους κατοίκους της Χερσονήσου της Κασάνδρας. Ενώ ταυτόχρονα οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η Εγνατία Οδός αναμένεται να δημοπρατήσει το επόμενο χρονικό διάστημα και το κομμάτι του άξονα θέρμη γαλάτιστα το οποίο δεν έχει και αυτό ολοκληρωθεί στη Χερσόνησο της Κασάνδρας και σε σχέση με το έργο το οποίο θα βρεθεί σε λίγο καιρό να έχει εξελιχθεί και μιλάω για τους τέσσερις κόμβους της Νικήτης, έχουμε μια εξέλιξη η οποία λέει ότι οι κάτοικοι της περιοχής έχουν τοποθετηθεί και αντιδρούν στην υπογειοποίηση του εθνικού δικτύου που διασχίζει την Νικήτη και έχουν ζητήσει ο δρόμος αυτός να παρακάμψει την Νικήτη σε μορφή περιφερειακής οδού. Ε, όμως το έργο με τους τέσσερις κυκλικούς κόμβους το οποίο θα αποφορτήσει όλο το κύκλωμα το δικό της Σιθωνίας είναι σε πολύ καλό δρόμο και αναμένεται να υπογραφεί το προσεχές διάστημα προγραμματική σύμβαση ανάμεσα στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και το Δήμο Σιθωνίας. Ταυτόχρονα να ενημερώσουμε ότι και το λιμάνι της Ουρανούπολης φαίνεται ότι οι πιέσεις που ασκήθηκαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα έχουν πιάσει τόπο. Το προσεχέ χρονικό διάστημα δημοπρατείται το έργο του 1.300.000 ευρώ ώστε να ολοκληρωθούν τα έργα στον προβλήτα τη Ουρανούπολη και να αποκτήσει αυτή ένα αξιόπιστο πια λιμάνι. Ενώ ταυτόχρονα θα ολοκληρωθούν και οι εργασίε που για τις ζημίες που είχαν δημιουργηθεί εξαιτίας των πλημμυρών στη συγκεκριμένη περιοχή. Ταυτόχρονα θα πρέπει να πούμε εδώ ότι σε σχετική επερώτηση η οποία συζητήθηκε πρόσφατα στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Κεντρικής Μακεδονίας η διοίκηση της περιφέρειας απέριψε ε, σχετικό αίτημα των κατοίκων της περιοχής του Αγίου Μάμα για την τοποθέτηση φωτεινού σηματοδότη στον κόμβο στη διασταύρωση του Αγίου Μάμα ε, σε σχέση με το δρόμο ε, Μουδανιά-Καλύβες με την δικαιολογία ότι θα δημιουργηθεί σίγουρα μεγάλη κυκλοφοριακή φόρτιση στο συγκεκριμένο σημείο, εφόσον υπάρξει ερυθρός σηματοδότης, ενώ ταυτόχρονα στο έργο που μελετάτε και το οποίο σε βάθος χρόνου θα κατασκευαστεί, ευελπιστούμε κάποια στιγμή, εφόσον βρεθεί η χρηματοδότηση, και μιλάω για τον δρόμο ε, Μουδανιά-Νικήτη, με διαπλάτηση τη οδού αλλά και νέα χάραξη σε ορισμένα σημεία, Προβλέπεται στο συγκεκριμένο η περιοχή κόμβος, ο οποίος βέβαια δεν βρίσκεται ακριβώς στη διασταύρωση του Αγίου Μάμαντος, εκεί που οι κάτοικοι ζητάνε να μπει το φανάρι, αλλά σε άλλη ε, περιοχή. Οπότε αντιλαμβάνεται κανείς ότι δεν μπορούν να υπάρξουν δύο κόμβοι σε πολύ μικρή ε, απόσταση μεταξύ τους. Ε, επαφορμή αυτού, να πούμε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η μελέτη ε, για το έργο Νικήτη ε, Μουδανιά, ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο που θα βελτιώσει αυτόν τον άξονα, ο οποίος αποτελεί νευραλγικό δρόμο για την εξυπηρέτηση των κατοίκων της Χαλκιδικής αλλά και τη διέλευση των τουριστών για την κεντρική και νότια. Χαλκιδική και ειδικά προ τη Συθωνία. Βέβαια, μιλάμε για ένα έργο κόστου 240 εκατομμυρίων ευρώ, όπω έχει προπολογιστεί και όπω αντιλαμβάνεται κανεί, το κόστο είναι απαγορευτικό για να ενταχθεί σε κάποιο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων ή σε κάποιο πρόγραμμα τη περιφέρεια. Οπότε, θα πρέπει αυτό το έργο, εάν ποτέ κατασκευαστεί, να ενταχθεί σε κονδύλια του ΕΣΠΑ.